Πραγματικά οδεύουμε προς την καταστροφή. Για το Δήμο Ξυλοκάστρο Στήνης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το νερό. Και προβλέπεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, αφενός μεν λόγω μικροκλιματικής αλλαγής. Τα νερά λιγοστεύουν, οι βροχές λιγοστεύουν, τα χιόνια λιγοστεύουν. Και από την άλλη μεριά η κατασπατάλης του νερού, που εδώ και χρόνια έπρεπε να είχαμε πάρει μέτρα, να το είχαμε κυβωτήσει, να υπήρχαν τεχνικές βροχές και σιγά σιγά, εδώ και χρόνια, θα έπρεπε σιγά σιγά να αλλάξουμε και καλλιέργειες. Επειδή όλα αυτά δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη, όταν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, γνωρίζουμε το μέλλον και δεν κάνουμε τίποτα και έρχεται το πρόβλημα, να ξέρετε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή, στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει το θαλερό. Το θαλερό πεθαίνει. Τελείωσαν οι πηγές από τη Μικρή Βάλτσα και αυτή τη στιγμή δεν έχουν να ποτίσουν. Τρέχουμε και παρακαλάμε τους πάντες να δούμε τι θα κάνουμε. Τι να κάνουμε, και όλοι μου λένε τι κάνατε τόσα χρόνια, και έχουν δίκιο. Και αυτό είναι ευθύνη βέβαια και των παραγωγών και των συνεταιρισμών και των ΔΟΕΒ και των δημάρχων και της περιφέρειας και του κράτους. Ο καθένας έχει ένα μερτικό στην ευθύνη αυτή. Εμείς τουλάχιστον αυτό το οποίο σαν Δήμος θα διεκδικήσουμε και θα το απαιτήσουμε και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, το ανέφερα σήμερα και στον Αντιπεριφερειάρχη, το ανέφερα χτες και στο Υπουργείο, ζητάμε να φτιαχτεί αυτή η λιμνοδεξαμενή της Ρίζας. Είναι η μοναδική περίπτωση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή οι γεωτρήσεις έχουν αγωγημότητα πάνω από 2.500 και θα φτάσουν σε 7. Ποτίζουμε μαλάτι, καταστρέφουμε τις καλλιέργειες, καταστρέφουμε τον τόπο. Και ο τόπος δεν επανέρχεται. Αν πάμε στο Μελίσι, το χώμα έχει γίνει υφάλμηρο. Από το αλάτι το πολύ που ποτίζουν με τις 7 και τις 6.000 μονάδες. Και 12. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάνουμε μικροπολιτικές όλοι μας, δίνοντας εκεί που θέλουμε και δεν έχουμε καταγράψει το πρόβλημα στην περιοχή και να το αντιμετωπίσουμε ενιαία. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία.